Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για το περιεχόμενο του email της Τρόικα, το οποίο κατά αποκλειστικότητα έφερε μόλις στη δημοσιότητα ο Real FM. Φαντάζομαι το ακούσατε κι εσείς. Το άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε ακόμα μια φορά οι ανεξάρτητοι Έλληνες όταν μιλήσαμε για την εντολή της Τρόικας να κλείσει τις αμυντικές βιομηχανίες της Ελλάδος. Το είπαμε και στη Βουλή, το είπαμε και στην επίσκεψη που κάναμε στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία και στα ελληνικά αμυντικά συστήματα και στην ΕΛΒΟ. Και γι' αυτό το λόγο πήγα στην ΕΛΒΟ και στα ΕΑΣ και στην ΕΑΒ το προηγούμενο διάστημα. Η εξέλιξη αυτή έχει να κάνει με την τελική φάση του σχεδίου διάλυσης του ελληνικού κράτους. Ένα κράτος έχει τρεις συνιστώσεις. Έχει τη δημόσια περιουσία που παραδίδεται, έχει την ιδιωτική περιουσία που πλέον κατάσχεται γιατί οι Έλληνες δεν μπορούν να πληρώσουν τους βαριούς φόρους και τα χαράτσια. Και το τρίτο και τελευταίο είναι οι ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες προστατεύουν την ιδιωτική και τη δημόσια περιουσία, οι οποίες διαλύονται σήμερα. Θα ήθελα όμως, κύριε Πρόεδρε. Το κλείσιμο των ελληνικών αμυντικών συστημάτων έχει να κάνει με την άμυνα της χώρας. Οι αμυντικές βιομηχανίες είναι εθνικές αμυντικές βιομηχανίες. Και εδώ θέλω να πω. Σας καλύπτει η κυβερνητική αντιπρόταση για αναδιάρθρωση εν λειτουργία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Για εκαθάριση, μάλλον εν λειτουργία. Καθόλου. Διότι και η εκαθάριση εν λειτουργία σημαίνει κλείσιμο. Και για να καταλάβουν οι πολίτες μας ακούν και δεν ξέρουν τι σημαίνει η ελληνική αμυντική βιομηχανία και ιδίως θα αρχίσω από την ΕΑΒ. Η ΕΑΒ αυτή τη στιγμή έχει συμβάσεις με τις δύο μεγαλύτερες βιομηχανίες αεροσκαφών στον κόσμο. Τη Lockheed Martin από τις ΗΠΑ, τα μεγαλύτερα κομμάτια του F-16 για όλο τον κόσμο παρασκευάζονται στην ΕΑΒ και με την γαλλική Dassault παράγει αρκετά κομμάτια για το Mirage. Επίσης, τα ελληνικά αμυντικά συστήματα είναι η συγχώνευση της παλιάς Πυρκάλ και της ελληνικής βιομηχανίας όπλων, της παλιάς ΕΒΟ. Ναι. Τα ΕΑΣ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν παραγγελίες από τον Αμερικανικό στρατό για τα φυσίκια 556, οι οποίες δεν εκτελούνται. Έχουν παραγγελίες που μπορούν να συντηρήσουν τις βιομηχανίες και με κέρδος για πάρα πολλά χρόνια. Όμως, η Στρόφικα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια της χρηματοδότησης, ώστε να μην μπορούν οι ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες να λειτουργήσουν. Στα ΕΑΣ, εάν είχαν. Γι' αυτό είναι ζημιογόνες, λέτε, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως. Και όχι γιατί βαρύνονται με σπατάλες του παρελθόντος. Και σκάνδαλα στο παρελθόν έχουν γίνει τεράστια και απάτες έχουν γίνει. Θα σας πω ότι, παραδείγματος χάρη, για μία από τις αμυντικές βιομηχανίες για την ΕΑΣ είχαν φτάσει σημείο να ανοίξουν υποκατάστημα βιομηχανία στην Αρμενία, όπου παρήγαν ένα δίθεν μυστικό όπλο για το οποίο δώσε 3 δισεκατομμύρια δραχμές από μαύρα ταμεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί Παντονίου και Τσοχατζόπουλου για να πληρώσουν ένα καθηγητή ο οποίος δεν υπήρχε. Ποιο ποσό είπατε διατέθηκε γι' αυτό? 3 δισεκατομμύρια δραχμές δώσανε για να πληρώσουν δήθεν έναν καθηγητή Αρμένιο που θα παρήγαγε στο εργοστάσιο της Πυρκάλ στην Αρμενία ένα όπλο για τον ελληνικό στρατό και ο καθηγητής αυτός δεν υπήρχε σαν φυσικό πρόσωπο, ούτε στο τηλεφωνικό κατάλογο. Μάλιστα. Και σας το λέω διότι αυτό το είχαμε ψάξει όταν ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας. Αυτά όμως τα σκάνδαλα δεν έχουν να κάνουν με τις παραγγελίες που είχαν οι αμυντικές αυτές τις βιομηχανίες που θα μπορούσαν να έχουν συνεχίσει τη λειτουργία τους. Τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, σας λέω και πάλι, έχουν παραγγελίες από τον Αμερικανικό στρατό για το διαμέτρημα 556 που μπορούσε να καλύπτει το εργοστάσιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Δεν τους έδωσαν όμως 20 εκατομμύρια ευρώ τα οποία ζητήσανε και την ίδια στιγμή δώσαν 98 εκατομμύρια ευρώ σε εκδότη ο οποίος βαράει κανόνι για απολύοντας τους δημοσιογράφους του, κενό τον κύριο Ψυχάρη. Στην ΕΛΒΟ, η ΕΛΒΟ έχει αυτή τη στιγμή παραγγελίες από τη Μέση Ανατολή, από το Ιράκ. Παράγει οχήματα τα οποία μπορούν αυτή τη στιγμή να τις συντηρήσουν με τις παραγγελίες τις οποίες έχει για τα επόμενα 10 χρόνια. Μάλιστα. Και θα σας πω, το σοβαρότερο από όλα είναι ότι αν η ΕΛΒΟ παραδείγματος κλείσει αύριο, τα οχήματα του ελληνικού στρατού δεν θα μπορούν να έχουν υποστήριξη. Διότι τα ανταλλακτικά για αυτά τα οχήματα δεν παράγονται πλέον σε καμία άλλη χώρα του κόσμου. Δεν υπάρχει εργοστάσιο συντήρησης των μοντέλων που έχουν αυτή τη στιγμή οι ένοπλες μας δυνάμεις. Και όσον αφορά την ΕΑΒ, εκεί πρόκειται περί εγκλήματος μεγάλου, διότι η ΕΑΒ, σας είπα και προηγουμένως, ότι έχει συμφωνίες και συνεχίζει να λειτουργεί με τις μεγαλύτερες αεροπορικές βιομηχανίες. Και τώρα, πέραν αυτού, υπάρχουν προτάσεις εξαγοράς. Για την η ρωσική εταιρεία Ροζομπον Export, εγγράφος έχει στείλει επιστολή του Γενικού της Διευθύντου του κ. Ισαακίν προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η οποία λέει: πέστε μας ποια θέλετε να αγοράσουμε εκ των ΕΑΣ και εγώ και θα τις αγοράσουμε. Σκοπίμως, λέτε, δεν ενεργοποιούνται αυτές οι προτάσεις. Βεβαίως και σκοπίμως δεν ενεργοποιούνται.
Διότι οι Γερμανοί, οι οποίοι εξουσιάζουν αυτή τη στιγμή την πατρίδα μας, η Ελλάδα είναι μια κατεχόμενη χώρα, θέλουν να παραδώσουν τις αμυντικές βιομηχανίες στην αμαρτωλή Rheinmetall. Την εταιρεία δηλαδή που έκανε τα σκάνδαλα με τα τεθωρακισμένα. Ποια είναι η λύση, κύριε Πρόεδρε, όχι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα, είναι... για άρση του αδιεξόδου, το οποίο γενικότερα περιγράψατε. Είναι οι εκλογές η λύση? Οι εκλογές είναι λύση για να αλλάξει πολιτική. Βεβαίως, εάν αυτή η κυβέρνηση συνεχίσει αυτή την πολιτική της ύφεσης, της συνεχούς συμπίεσης της αγοράς. Και ποια κυβέρνηση θα μπορούσε να προκύψει μετά τις εκλογές? Η κυβέρνηση των Ελλήνων. Η κυβέρνηση που θα καταγγείλει μονομερώς τα μνημόνια. Τι εννοείται, αυτοδύναμη κυβέρνηση των ανεξάρτητων Ελλήνων? Εμείς γι' αυτό παλεύουμε και στις δημοκρατίες, ξέρετε. Εμείς έχουμε μία πρόταση και ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσουμε την Τετάρτη στην Θεσσαλονίκη. Την Τρίτη έχουμε συνέντευξη τύπου και την Τετάρτη θα παρουσιάσουμε με ομιλία στο Βελίδιο την πρότασή μας, η οποία έχει συγκεκριμένες προτάσεις και για την οικονομία και για να μπορέσει να ξαναπάρει μπρος η μηχανή που λέγεται ελληνικό κράτος. Να με ενδιαφέρον θα την ακούσουμε την πρότασή σας. Και βέβαια, μείωση των φόρων και χρηματοδότηση της αγοράς. Με ενδιαφέρον θα ακούσουμε την πρότασή σας, αλλά καταλαβαίνετε ότι η πλειονότητα των ακροατών μας θα θεωρήσει ότι μάλλον δεν είναι ρεαλιστική η προσδοκία της αυτοδύναμης κυβέρνησης. Γι' αυτό σας ρωτώ, εάν θα συνεργαστείτε με κάποιο άλλο κόμμα, και αν αυτό το κόμμα, κάνω ευθέως την ερώτησή μου, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι για το οποίο πολλά έχουν υποθεί το τελευταίο διάστημα. Θα δούμε μετά τις εκλογές ποια κόμματα θα υπάρχουν. Διότι πολλά από τα υφιστάμενα κόμματα δεν θα υπάρχουν. Το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει να μπει στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία είναι ζήτημα εάν ξεπεράσει ένα ποσοστό διστάξεως 15%, 18%. Από εκεί και πέρα θα δημιουργηθούν πιθανώς και νέοι σχηματισμοί. Εμείς κάνουμε μια πολιτική πρόταση. Πολιτική πρόταση και βάζουμε και τις κόκκινες γραμμές μας. Μακάρι να υπάρχει σύγκληση στις προτάσεις τις οποίες έχουμε κάνει ή προτάσεις που μπορούμε να αποδεχτούμε βάσει της λογικής και των αρχών μας και να υπάρξει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας η οποία θα καταγγείλει μονομερώς τα μνημόνια, ναι, θα σταματήσει την πολιτική αυτή της συνεχούς συμπίεσης του ελληνικού λαού, θα μπορέσει να δώσει ανάσα στην αγορά και θα προστατεύσει την ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων και τη δημόσια περιουσία. Με ποια κόμματα αισθάνεστε ότι είστε πιο κοντά σε αυτή την κατεύθυνση αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή θα σας πω, υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκλίνουμε στα οικονομικά σε σχέση, παραδείγματος χάρη, με την καταγγελία του μνημονίου, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο αναφέρατε προηγουμένως, και αυτός έχει αλλάξει θέσεις, αλλά διαφωνούμε στα θέματα εθνικά. Εμείς, ας πούμε, την κυρία Ρεπούση που λέει ότι θα απογορευτούν τα θρησκευτικά στο σχολείο, δεν μπορούμε ποτέ να συμπράξουμε. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν μεταβληθεί ουβιδιακά σε κόμματα που υπηρετούν την πολιτική της κυρίας Μέρκελ. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε λοιπόν με την υφιστάμενη Νέα Δημοκρατία και το υφιστάμενο ΠΑΣΟΚ να υπάρχει συνεργασία. Υπάρχει όμως η ελπίδα ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει να απελευθερωθεί, θα αποφασίσει ότι αυτή η πολιτική των τριών ετών που έφερε τη διάλυση, τη δυστυχία και τη φτώχεια στο ελληνικό σπίτι θα μπορεί να αλλάξει με μια άλλη πολιτική η οποία θα φέρει την ανάπτυξη, θα φέρει πάλι την πρωτογενή παραγωγή, θα φέρει πάλι τη δυνατότητα στο νέο κάτω των 25 χρονών να μπορεί να εργάζεται, γιατί αυτή είναι άνεργος σε ποσοστό 70%. Θα μειώσει τους φόρους όταν αρχίζει να λειτουργεί η αγορά και τη ρευστότητα αντί να του δίνει στους φίλους εκδότες που φιλοξενεί τα παιδιά τους στα ψηφοδέλτιά τους, να τα δώσει σε επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να παράγουν έργο και να απασχολήσουν Έλληνες πολίτες. Θα ήθελα και ένα σχολείο σας, κύριε Πρόεδρε, για την φημολογία που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ότι επίκειται και δεύτερος κύκλος αποχώρησης τελεχών από τους ανεξάρτητους Έλληνες με προορισμό τη Νέα Δημοκρατία. Θα σας θυμίσω ότι η πρώτη φημολογία ήταν ότι θα φεύγανε πολλά στελέχη και οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα χάνουν το μισό της δύναμής τους. Οι ίδιοι κύκλοι και οι ίδιες εφημερίδες που παίρνουν αυτά τα μαύρα δάνεια και οι συνέτεροι τους είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή, συνεχίζουν να βγάζουν τέτοιου είδους σενάρια. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν 18 βουλευτές από τους 20 οι οποίοι ξεκινήσαμε με την εντολή του ελληνικού λαού. Δεν υπάρχει κανένας βουλευτής των ανεξάρτητων Ελλήνων ο οποίος έχει τέτοιου είδους τάσεις, αλλά πέραν από αυτό. Πάντως προς το παρόν αποχωρήσεις έχετε, δεν έχετε προσχωρήσεις ή πρόκειται να έχετε στο μέλλον? Αυτό μπορείτε να μου πείτε τις αποχωρήσεις, παρακαλώ πολύ, εσείς που είστε δημοσιογράφος καλός και τα ξέρετε. Αναφέρομαι στα στελέχη τα οποία είναι γνωστό ότι απεχώρησαν. Στον κύριο Μαρκόπουλο δεν ήταν. Ο κύριος Μαρκόπουλος και ο κύριος Κουράκος φύγαν μόνο. Ναι. Ποια άλλα στελέχη φύγανε από την εξάρτητους Έλληνες? Λέω λοιπόν ότι έχουμε τις αποχωρήσεις. Λυπάμαι που ο Real FM, για πρώτη φορά το κάνει ο Real FM, εσείς το κάνετε προσωπικά. Μπορείτε να μου κατονομάσετε τα στελέχη των εξάρτητων Έλληνων που σας ανέφερα, τους δύο βουλευτές. Θα σας πω λοιπόν ότι υπάρχουν στελέχη τα οποία έχουν έρθει σε εμάς, πολλά στελέχη, θα τα δείτε στη Θεσσαλονίκη
στελέχη τα οποία θα ανακοινωθούν, κόμματα τα οποία συνεργάζονται μαζί μας, κινήματα που συνεργάζονται μαζί μας, και όσο και να κάνουν προσπάθεια από τα μαύρα ταμεία των τραπεζών που πληρώνουν διαφημίσεις για να φημολογείται για τους ανεξάρτητους Έλληνες ότι διαλυόμαστε ή όχι, δυστυχώς για εσάς, εμείς παραμένουμε δυνατοί, παραμένουμε πιστοί. Για εμάς, ποιους εμάς? Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Για εμάς που σας φιλοξενούμε, εννοείται. Η ΟΡΙΑ ΛΕΦΕΜ πραγματικά μας φιλοξενεί. Η δική σας προσωπική σας πραγματικά δεν την καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνετε? Αναφέρθηκα σε πραγματικά γεγονότα δύο βουλευτών. Για ποιους βουλευτές λέτε ότι θα φύγουμε από τους ανεξάρτητους Έλληνες? Έχετε πληροφορήσει ότι η Νέα Δημοκρατία εξαγόρασε κάποιους βουλευτές από τους ανεξάρτητους Έλληνες? Μα δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα, κύριε Πρόεδρε. Ρώτησα εάν εσείς εκτιμάτε ότι θα υπάρξει. Δεν σας είπα ότι έχει πληροφορίες. Εγώ σας ζήτησα να σχολιάσω φημολογίες που υπάρχουν. Ποιος τη βγάζει τη φημολογία, ο κύριος Ψυχαρής? Αν εννοείται τις φημολογίες του κυρίου Ψυχάρη που έχει φάει 5 αγωγές και του κυρίου Παπαχρήστου που έχει φάει άλλες 6. Να σταθούμε. Και εσείς τη φημολογία δεν αποδέχετε. Δεν αποδέχομαι τίποτα και δεν υιοθετώ. Ίσα-ίσα σας έδωσα την ευκαιρία. Σας έδωσα την ευκαιρία. Να μου δώσετε τις πηγές σας. Τώρα, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάντως για τη φιλοξενία και μην πιστεύετε. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό που είπατε. Υπάρχει περίπτωση να δούμε στη Θεσσαλονίκη και εκπλήξεις ως προς τις προσχωρήσεις. Αυτό καταλαβαίνω έτσι όπως το αναφέρατε. Θα ανακοινωθούν προσχωρήσεις τουλάχιστον 5 στελεχών από την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και ενός κόμματος το οποίο θα συνεργαστεί με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Καλή μεσημέρι.